Κοντά μου είναι ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Coach, η ομάδα είχε σαν πρίκα το 1-0 την νίκη στην Σύρο. Έβγαλε καλή αντίδραση στο πρώτο σετ και το κατέξεξε στο τέλος με ευκολία, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τι συνέβη σε αυτό το μάτς? Σίγουρα ο τρόπος που προσεγγίσαμε το παιχνίδι από την αρχή ήταν λάθος. Παρόλο που πήραμε το πρώτο σετ και στα τρία σετ, το ξεκίνημά μας ήταν αρκετά εντελώς νοθρό. Και προφανώς, όσο και σε κακή κατάσταση να είναι η αντίπαλη ομάδα, έχει αθλητές ικανούς, αθλητές έμπειρους, οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν το παιχνίδι και την σημασία του και να πράξουν τα κατάλληλα. Κακή εικόνα, παρά τα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία μέσα στην έδρα της Σύρου, το έχουμε κάνει δύο φορές φέτος και είμαι πεπισμένος ότι θα παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι και θα διεκδικήσουμε εμείς την πέμπτη θέση. Φέτος είχατε νικήσει ήδη τρεις φορές τον Φίνικα. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Φίνικα απέναντι στην Κηφισιά. Αυτό μπορεί να αλλάξει κάπως τις ισορροπίες εν ώψη του τελευταίου κρίσιμου παιχνιδιού? Πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι στη Σύρο? Εντάξει, από την αρχή της χρονιάς ξέραμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στόχοι δικοί μας, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας της Σύρου. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορέσαν να βρουν ρυθμό έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους, αυτό σημαίνει ότι γίνεται κακή ομάδα αυτομάτως, ότι δεν έχει ικανούς παίκτες. Δεν σημαίνει τίποτα ότι κερδίσαμε τρεις φορές. Ένα τελευταίο παιχνίδι, ένας τελικός για εμάς και για τη Σύρο. Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας να ξεκουραστούμε, να ετοιμάσουμε το πλάνο μας έτσι ώστε να πάμε στη Σύρο και να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί, γιατί σήμερα δεν ήμασταν καθόλου. Αναλάβατε φέτος πρώτη χρονιά μια ομάδα ουσιαστικά καινούρια. Την φτάσατε στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, είστε ακόμη ζωντανοί σε αυτή την πέμπτη θέση. Γενικά η χρονιά αυτή πώς την βλέπετε, με θετικό πρόσημο, ό,τι και να γίνει στην Σύρο? Θα είναι πολύ σημαντικό και τεράστια επιτυχία της ομάδας μας αν μπορέσουμε να κατακτήσουμε την πέμπτη θέση, η οποία οδηγεί και στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να περιμένουμε και το τελευταίο παιχνίδι έτσι ώστε να κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς πήγε η χρονιά και να είμαστε και πιο ήρεμοι και πιο ξεκάθαρο μυαλό. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πολύ.